Αντιμέτωπος με μεγάλες δυσκολίες έρχεται ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος του εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών, Αριστίδης Παπάς, που παλεύει να ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του τμήματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κοπή των ξερών χορταριών και ο καθαρισμός των δρόμων, πάρκων και άλλων κοινόχρηστων χώρων, που σε πολλές περιπτώσεις πνίγονται από βάτα και χορτάρια με τους κινδύνους να είναι παρκτούι. Η εικόνα σε πολλές περιπτώσεις είναι αποκαρδιωτική, ενώ σημαντική ευθύνη φέρνουν και οι ιδιοκτήτες που σφυρίζουν αδιάφορες εκκλήσεις για καθαρισμό των οικοπαίδων τους από τα ξερά χόρτα. Ο κύριος Παπάς ξεκαθαρίζει ότι κάνουν ό,τι μπορούν έχοντας στη διάθεσή τους για λίγο διάστημα ακόμη τους εργαζόμενους στα οκτάμινα, που μετρούν αντίστροφα για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Στην πραγματικότητα, το εργοτάξιο θα μείνει μετά την ολοκλήρωση των οκτάμινων συμβάσεων με 15 άτομα. Την ίδια ώρα, στο τέλος της οδού Περιπτροπουλάκη, λίγο πριν την έξοδο προς την περιφερειακή οδό, έχει ξεφυτρώσει κυριολεκτικά μια χωματερή εξαιτίας εναπόθεσης σκουπιδιών και ογκωδών αντικειμένων. Η χωματερή δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα μετά τη μεταφορά στο σημείο αυτό κάδου ρήψης βαρέων αντικειμένων και μέσα σε λίγο διάστημα μετατράπηκε ο χώρος σε εστία μόλυνσης. Οι περίοικοι είναι ανήσυχοι και έχουν πολλές φορές εκφράσει παράπονα για τη χαβούζα, ενώ το τελευταίο διάστημα η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς υπάρχει ο φόβος να εκδηλωθεί φωτιά εξαιτίας και των υλικών που πετάνε εκεί οι πολίτες. Κανείς δεν κατανοεί γιατί ο Δήμος επέλεξε να μεταφέρει σε εκείνο το σημείο τον κάδο, μετακινώντας το πρόβλημα από μία περιοχή σε μία άλλη, χωρίς τελικά να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Δήμο ώστε να μπορέσουμε να κόψουμε όσο μπορούμε περισσότερα χόρτα. Κάθε μέρα το συνεργείο κόβουν είτε πάρκα, είτε πλατείες, είτε νησίδες. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει το πράσινο έξω στην πόλη. Ώστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πλέον τον Δήμο, γιατί ούτε το προσωπικό είναι πολύ μεγάλο και δεν φτάνει να προλάβουμε να κόψουμε τόσες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που είναι οι πλατείες και τα πράσινα. Ήδη έχουμε βγάλει για τον Δήμο των Ιωαννίνων, τον παλιό Δήμο του Ιωαννίνων έχουμε βγάλει ιδιώτη, ώστε να μπορέσει και ο ιδιώτης μαζί με τη δικιά μου την υπηρεσία να μπορέσουμε να έχουμε την πόλη σε πιο καλή κατάσταση, είτε από χόρτα, είτε από νησίδες, είτε από οτιδήποτε άλλο, ώστε να μην υπάρχει ούτε ο κίνδυνος που μιλάμε για πυρκαγιές και να βλέπουμε μια πόλη και ένα πράσινο το οποίο να είναι πολύ, πολύ καλό και πολύ καθαρό. Τώρα όσο για τα χόρτα που μιλάμε για τις φωτιές, εκεί υπάρχουν οι ιδιώτες οι οποίοι ασχολούνται η πολιτική προστασία σε συνεργασία με τους προέδρους ώστε να μπορούν να κόψουν χόρτα στους δρόμους, να μπορούν εκεί να βλέπουν διασταυρώσεις, να όλοι φωνάζουν για τα χόρτα, για τα βάτα. Γίνεται και εκεί μια προσπάθεια με τους προέδρους, με την πολιτική προστασία, ώστε να μπορέσουν και εκεί να μπορέσουν να κόψουν ό,τι μπορούν από χόρτα και τέτοια. Εκεί είναι η πολιτική προστασία και όχι εγώ. Τώρα σε τι κατάσταση είμαστε από τους εργαζομένους? Αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει μετά το υποχρεωτικό σεμινάριο που είχαν τα 8 μήνα, τους είχαμε χάσει για ένα μήνα. Έχουν γυρίσει, οι μισοί παίρνουν πάλι άδεια, γιατί δικαιούνται πάλι την άδεια τους, πρέπει να την κλείσουν. Πιστεύω ότι για λίγες μέρες θα τις έχουμε ακόμα. Θα φύγει και τα 8 μήνα πλέον φεύγουν. Και θα μείνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, με το προσωπικό του Πρασίνου θα είναι 15 άτομα. Γι' αυτό και ίσως βγάλαμε, και ιδιώτη, ώστε να μπορέσουν να έχουν την πόλη όσο μπορούμε σε πιο καλή κατάσταση από το, στο θέμα Πρασίνου. Μάλιστα, να πούμε και σε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό, κύριε Παπά. Βεβαίως. Είναι αυτό με τα βαριά, με την αναπόθεση βαρέων αντικειμένων, ο COVID. Έχει δημιουργηθεί μια αστεία μόλυνσης και επικίνδυνη, πέρα από την αστεία μόλυνσης, είναι μια επικίνδυνη γωνία αυτή, ένα επικίνδυνο σημείο, γιατί είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή, πολύ κοντά σε οικήματα. Εκεί λοιπόν δεν μαζεύονται, καταρχήν είναι λάθος ούτως ή άλλως η τοποθέτηση. Είναι εκεί κοντά στο μεταφορικό συνεταιρισμό φορτηγών, ένα σημείο το οποίο κακώς εναποθέτουν εκεί πέρα COVID απορρίμματα. Τώρα με τα αγκώδη που μιλάμε, κυρία Στάμου, είναι μια άλλη μικρή ιστορία, γιατί πλέον ο κόσμος και οι δημότες δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Ενώ έχουμε πει ότι τα αγκώδη πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο και να συνεννοούνται με την υπηρεσία καθαριότητας του 7 και 4 πεντάρια, ώστε να μπορούν να πούνε πότε θα βγάλουν το στρώμα τους ή μια καρέκλα και να μπορέσουν να περάσουν να τα πάρουν. Αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε στην πόλη, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει. Ο καθένας χαλάει ένα σπίτι, πετάει τα σκουπίδια του, τα μπάζα του στους κάδους επάνω στα πεζοδρόμια και αρχίζουμε μετά και λέμε ότι γιατί έχει γεμίσει η πόλη με ογκώδη. Εμείς σε αυτή την περίπτωση πάλι δεν μείναμε με τα χέρια σταυρωμένα. Ήδη έχω ετοιμάσει
και θα βγει στον αέρα μελέτη 100.000 ευρώ ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κόδη με ιδιώτη πάλι. Όλες τις δημοτικές ενότητες, στην τα Γιάννενα μαζί με εμάς να μπορέσουμε να έχουμε μια πόλη καθαρή. Το θέμα αλλά... κύριε Παπά, δεν είναι μόνο το θέμα το τι θα κάνετε με τη μελέτη. Το θέμα τώρα εδώ επηγεί γιατί είμαστε μέσα στην καλή του καλοκαιριού και υπάρχει σοβαρό θέμα και ολοκληρώνει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιά. Θέλω να δω τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι γιατί το ξέρω αυτό το θέμα στον συντηρησμό των αυτοκινήτων. Έχουν γίνει πολλές φορές παράπονα και ειδικά παράπονα για φωτιές. Θα κοιτάξουμε μια φορά να δω τι θα είναι και εκεί, να μπορέσω μια φορά να τα μαζέψω και να δω τι μπορεί να κάνουμε αυτή τη σκάφη, αν πλέον θα πρέπει να μείνει εκεί, αν θα πρέπει να πάρθει από εκεί για να μπορέσει και το μέρος να μείνει καθαρό και να μην έχουμε και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.